Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε μετά από σχετικό αίτημα του επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Δομήνικου Βερίλη το θέμα της λύσης της διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Καρδίτσας με το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα για την αποκομιδή των απορριμμάτων από την περιοχή της Λίμνης. Ο κ. Βερίλης ζήτησε να μάθει για ποιο λόγο λύθηκε η συνεργασία και αν αυτό συνέβη με την ευθύνη του Δήμου Καρδίτσας, όπως ισχυρίστηκε πρόσφατα με επιστολή του ο Δήμαρχος Πλαστήρα Δημήτρης Τσιαντής. Ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η διαδηματική συνεργασία λύθηκε με ευθύνη του Δημάρχου Πλαστήρα, καθώς απέρριψε όλες τις λύσεις που πρότεινε η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας. Πάντως, οι εργαζόμενοι του Δήμου Καρδίτσας βλέπουν πίσω από την απόφαση του Δήμου Πλαστήρα να αποχωρήσει από τη συνεργασία προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας καθαριότητας. Πιστεύουμε ότι είναι μια αρχή, είναι ένα μήνυμα, το έχουν κάνει και άλλοι Δήμοι. Φτάνουν τα γεγονότα πρώτα στο τέλος, έτσι ώστε να πούν στο Δημότη ότι τι να κάνω, δεν μπορώ να μαζέψω τα σκουπίδια. Άρα θα πρέπει να τα δώσω στους ιδιωτές, γιατί δεν με ικανοποιεί ο Δήμος Καρδίτσας πλέον στις ανάγκες που έχω. Εμείς πιστεύουμε ότι στα 10 χρόνια αυτά της δημοτικής εργασίας και λειτουργίας των Δήμων μπορούσαν όσοι ήθελαν να κάψουν τέτοιες υπηρεσίες καθαριότητας, ώστε αυτή τη στιγμή να μην έχουν προβλήματα.